Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αρχηγέ. Αλλά πραγματικά δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο πήρε τέτοια αποφάση. Και μάλιστα τόσο άμεσα και τόσο ευνηδιαστικά. Ευνηδιαστικά για τους άλλους ή για σένα? Ακόμα και για μένα. Δεν το περίμενα. Όσοι αντιμετωπίζουν το επάγγελμα τους με τιμιότητα και σεβασμό, πάντα ανταμείβονται. Και εσύ, Γαλάτια, ετοίμησες τη στολή σου όσον κανένας άλλος μέσα στην υπηρεσία. Καλά, εντάξει. Με λάλλουμε και μεγάλες κουβέντες. Μην υποτιμάς τον εαυτό σου. Είσαι από τις καλύτερες αστυνομικούς που έχουμε μέσα στο τμήμα. Ερώτησα και έμαθα. Έψαξα, έμαθα, ξέρω. Είναι επειδή σας είπα για τον Γεώργιο, αρχηγέ. Επειδή αν ο μόνος λόγος που μου δίνεται σήμερα την προαγωγή είναι επειδή εκατάδωσα τον κύριο Γεωργίου, τότε ευχαριστώ πολύ, αλλά δεν θα πάρω. Ακόμα και τώρα συμπεριφέρεσαι με αξιοπρέπεια. Γι' αυτό σε εκτιμώ, Γαλάτια. Επειδή είσαι άνθρωπος που του αρέσει η διαφάνεια. Και πίστεψέ με, σε τέτοιες εποχές διαφθοράς χρειαζόμαστε ανθρώπους σαν και σένα. Απίστευτο. Μπράβο της και πάλι μπράβο της. Congratulations, να της πεις, congratulations. Πρέπει να είσαι πολλά περήφανος για λόγω της. Είμαι. Αξία γενέκα, αξία. Ακούσαμε να κάμαν την αρχηγίνα, είναι αλήθεια? Μα είναι τα αρχηγίνα. Της αστυνομίας ολόκληρης, είναι αλήθεια? Όχι και αρχηγίνα, λίγο πιο κάτω. Πιο κάτω από τον αρχηγό? Ταξίαρχος. Όχι. Εκπρόσωπος τύπος. Όχι. Αστυνόμος. Όχι. Ένα από την εγκαμασιό. Λοχεία. Λοχεία. Μόνο. Ήταν που θέλετε, τουλάχιστον να έχουν καλύτερο μου για με που ήταν. Κρίμα στη χαρά που έκαμε, κόρη Αντρούλα. Και όμως νομίζω ήταν καλύτερο σπουδαίο, κόρη Μυρούλα. Συγχαρητήρια, κόρη, πρέπει να νιώθεις πολλά σπουδαία. Νιώθω αγχωμένη, ξέρεις, δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ. Καλά, σιγά, και να κάνεις και τίποτε διαφορετικό. Πότε κάνεις πριν, να το κάνεις και τώρα. Νομίζω, λογικά τώρα οι ευθύνες και τα τρεχάματα είναι παραπάνω. Με ένα χωνέσαι πορεία να τα καταφέρεις. Ευχαριστώ. Έλα σου πω, έφερα στην Κατσίνα κεραστικά, κεράστου. Γιατί γιορτάζεις κάτι? Hello. Α, ναι. Πραγματικά πολλά δεν είμαστε έτσι περιπτώσεις. Ξέρω, καλή να αρχήν ίσως. Καλή να αρχήν, καλό κόρη. Δάφνη. Ναι. Να σου πω, τώρα έτσι που αλλάξα λίγο τα πράγματα, θα προτιμούσα να με φωνάζεις κόρη. Γιατί, κόρη? Εντάξει, ξέρεις, λογικά τώρα είμαι ανώτερη σου και είμαι υπεύθυνη για σένα και μπορεί να έχουμε κανένα ξένο πλάσμα, μπορεί να έρθει κάποιος που τα αρχηγείων. Είναι ωραία να σε ακούνε με αποκαλείς κόρη. Δεν καταλαβαίνεις. Αναχώνεσαι. Ενώ σου να το συνειδητοποιήσουν κι άλλοι. Δώσε χρόνο στους ανθρώπους, Γαλάτια. Δώσε χρόνο. Εφέραμε τις και δώρον, έτσι, για μια καλή αρχή. Για όνομα του Θεού, θέλαμε δώρα. Μα τι αγοράσαμε, το φέραμε τα πόσο μας. Εγώ έφερα της μια αιματόπετρα να την κρεμάσει πάνω την, να με την πιάνει τα μάτια του κόσμου. Ο κόσμος είναι κακός, ζηλεύκη. Και κουτσομπολεύκη. Όχι, εμάς εμάς αρέσκει να κουτσομπολεύκουμε. Είμαστε οι γενέτρες της εκκλησιάς. Α, μάλιστα. Να την πιάσω την αιματόπετρα και που να έρθει να της τη δώσω. Έφερα της εγώ ένα δώρο, έναν κομματάκι του Τίμιου Σταυρού. Έφερε τον που τα Ιεροσόλυμα. Επία τρεις φορές και έφερα τρία κομματάκια. Και μπορεί να με λείψει να ξαναπάω να φέρω τσάντα. Καλά ρε γενέτρες. Κόψε που βαστούν τον Τίμιο το Σταυρό, είναι λευκή ποτέ. Μην μιλάς έτσι, γεια μου, και αμαρτία. Να της πεις να προσέχει που τους συναδέρφους της. Να μην την εκμεταλλεύονται. Όχι, σε ώρα, δεν την εκμεταλλεύονται. Νομίζεις, εμπόν τους ξέρεις τους Κυπραίους, είναι τα φαραένοι. Άμα κόψουν κανένα μαλακτό, εκμεταλλεύονται την καλοσύνη του. Όχι, σε ώρα, δεν εκμεταλλεύονται την Γαλάτια. Τι είναι που σου λαλώ. Πούλα. Παίρνεις μου τους φαγγέλους που έξω, σε παρακαλώ. Πούλα. Κύριε Λέξον, πάλε πει στην Κατσίνα. Φιλενάδα, είπα σου ευχαριστώ που με έκαμες βοηθό, ναι. Εμπειράζει, άτε, να στο γράψω θέμας. Thank you, dear friend.
Λοιπόν, φιλενάδα μου, επειδή είχα κάτι βούριστρα να κάμω, έφυγα άξι-πάξι από τη δουλειά για να προλάβω τα καταστήματα ανοιχτά. Έχει γενέθλια ένα ανιψιό μου αύριο και πρέπει να του χωράσω δώρο. Έκλεισα ραντεβού με την αισθητικό μου για πετικιούρ, να μου καθαρίσει λίγο τι φτέρνε μου γιατί ήρθε το καλοκαίρι και πρέπει να φορήσω φλιφλό. Πώ να παρουσιάσω στην παραλία με σκασμένη φτέρνα, καταλαβαίνει. Εν και πειράζει, ναι. Α, και μην ανησυχεί. Εχτύπησα την κάρτα μου κανονικά το πρωί για να φαίνεται ότι είμαι δουλειά ακόμα. Εν έρθω πίσω η ώρα 7 που σχολάνω για να την ξαναχτυπήσω πάλι. Αν με γυρέψει κανένα, κάλυψε με φιλενάδα. Πέτου ότι εσύ με έστειλε έξω για δουλειέ δικέ σου. You know. Thank you, φιλενάδα μου. Είμαι πολλά excited να δουλεύουμε μαζί. Α, ευτυχώ που το θυμήθηκα. Αύριο με περιμένει νωρί, εν αρχίσω να έρθω. Εν και πειράζει, ναι. Εν να πάω να αγοράσω μαγιό. Κόρη, ξέρει κανέναν τόπο που έχει φτηνά. Αν ναι, SMS me. Kisses! Θα τα πάμε καλά. Θα τα πάμε καθόλου καλά. Εν και είμαι τόσο καλός όσο νομίζετε. Α, δεν το ξέρουμε το γιατί αν ήσουν καλός ήταν να σε λάλλουμε πρόβατο. Θα σε λάλλουσαν φίλο. Πόπι! Ίσως να το κάνω για προσωπικούς λόγους. Για προσωπική λόγη. Γιατί θέλεις να κλειδώσεις τον εαυτό σου. Γιατί... Να θέλεις να γλιτώσεις εμάς, δεν το καταλάβω. Εκτός κι αν ετοιμάσεις καμιά καινούργια κομπίνα. Ναι, μόνο το σχέδιο. Εσύ το είχαμε. Μπορεί να χάρτης κώδικας, όπως το Prison Break. Αν μετά από χρόνια γνωρίσετε κάπου την κόρη μου και τύχει να της μιλήσετε τυχαία, πέτε της καλά λόγια εμένα. Θέλω να ξέρει ότι ο παπάς της είναι ένα κακός άνθρωπος. Να με θυμάται όπως με ξέρει εκείνη. Πολλά δύσκολο το πούστη εδώ. Πολλά δύσκολο, να. Θα να δοκιμάσω. Για την κόρη σου που αλλάξεις έτσι. Εσύ είναι πρέπει να με ρώτας. Είσαι και εσύ η μάνα και ξέρεις. Ναι. Αλλά εγώ άλλαξα από την πρώτη στιγμή που την έπιασα αγκαλιά μέσα στο μευτήριο. Που είδα τα χερούθκια της, τα ματούθκια της. Που με είπε «Μάμα, εσύ γιατί άρχισες τόσο πολλά». Εσύ γιατί άρχισες τόσο πολλά. Τόσο πολλά. Τόσο πολλά. Γεωργίου, όλα καλά. Πότε να μου επιτραπούν οι επισκέψεις. Εγώ δεν θα αποφασίσω ο αρχηγός. Γιατί ο αρχηγός? Φίλος αναλαμβάνει την υποθέση σου προσωπικά. Θέλω καμάν τηλεφωνία. Θα λέγε Γεωργίου, είναι να με μπλέξεις. Δεν μου είχες μωρά. Όχι από. Αν είχες ρε. Δεν θα θέλεις να μου μιλήσεις. Ναι, Πόπι. Ναι, κορί. Σκέφτομαι το συνέχεια. Και εγώ το ίδιο. Μάνα μου, τους καημένους τους καλαμαράδες. Αν δεν τα έβρουν τελικά με την Ευρώπη και κηρύξω πτώχευση, να μου να κάνουμε. Κορί, και για τους καλαμαράδες που σου λαλώ. Με κόφτουν οι καλαμαράδες. Θα πρέπει, Πόπι. Γιατί ό,τι στην Ελλάδα, ύστερα από λίγο καιρό γίνεται και δαμέ. Μνημόνιο στην Ελλάδα, μνημόνιο και δαμέ. Βρέσει στην Ελλάδα, βρέσει και δαμέ. Αν είσαι σχολή για ηθοποιούς με μην ταινίσεις στην Ελλάδα, ανήκει δαμέ. Κορί, να σιωπήσεις. Εγώ μιλώ σου για το μισισμένο το Γεωργίου. Όχι και μισισμένος. Εχθές που πήγαμε και δαμέντο, ήμουν χαχά να το συμπαθήσω. Δεν μπορώ, κορί, να βγάλω από το νου μου κοινό που μας είπε. Πολλά, γιατί είπε μας πολλά. Για την κόρη του, κορί, για την κόρη του. Σκέφτομαι το συνέχεια. Μάνα μου ρε Ποπή, πρέπει να την αγάπα πολλά. Αν την αγάπαν, θα έκαμνε εκείνα που έκαμνε κόρη. Α, άμα είσαι πατέρας δεν είσαι παλιάνθρωπος. Κόρη τώρα που να πάει φυλακή να μπορεί να κάνει εκείνο το μωρό, σκέφτομαι το συνέχεια. Η έννοια που έχω για το δικό μου μωρό που να γεννηθεί. Εν μπορώ να έχω την έννοια και για τα μωρά που είναι ήδη γεννημένα. Μπορεί είμαι πολλά θυμωμένη μαζί του, μα πάρα πολλά θυμωμένη μαζί του. Κάμε καμιά δουλειά σπίτι να σου περάσει. Κάνω, κόρη. Έτριψα τα δεύτερη φορά. Με το καλό, κάμε τα και σπρίτς. Κλείσε και με ξαναπιάεις. Ακού, να πάω στο σούπερ μάρκετ. Θέλεις κάτι να φέρω.
Περίεργο. Πρώτη φορά λαλιώει στο μούχτι. Το σκέφτεσαι ακόμη? Ναι ρε. Γυρίζει μες στον νου μου για όλα που μας είναι η οργία. Και αποφάσισες τι θα κάνεις? Δεν ξέρω ρε, λέω παρατραβημένο του δόμουλο. Το λες? Εγώ? Ο Θανασίου ρε. Θα σκοτώσει την ίδια του γυναίκα ρε. Εντάξει τώρα, αυτό είναι υπόθεση της Γεωργίας, έτσι. Υποθέτει, δεν είναι σίγουρη. Ναι, αλλάζει υποθέσεις να κάνει. Πάλι, λάθος του λέω το πράγμα. Κάτι δεν πάει καλά. Εντάξει, εντάξει ρε φίλε, για τους ανθρώπους που έχουν συνείδηση. Ο Μπλάκη σου φαίνεται ένας από αυτούς? Σου φαίνεται να έχει συνείδηση? Δεν ξέρω. Εντάξει. Και να έχει. Τώρα θα πας εσύ να τα βάλεις μαζί του? Έφυγες από την Κύπρο για να γλιτώσεις από αυτή την υπόθεση και τώρα θα κάνεις κατά μέτωπον σύγκρουση μαζί του? Δεν με παίρνει, α. Όχι ρε φίλε, δεν σε παίρνει. Καλά. Κι αν είχε δίκιο για ζωή που λένε η Γεωργία? Αν είχε δίκιο, δικός της πατέρας είναι, ας τα βρούνε μόνοι τους. Η δική μου γνώμη είναι εσύ να μείνεις λίγο στην απέξω, γιατί αν τότε που έφαγες τη σφαίρα ήταν για αυτή την υπόθεση, τότε καλύτερα να μην ξανακινδυνεύσεις για τη ζωή σου. Εντάξει, πάντα λίγο φρένο. Έλεος. Εντάξει ρε. Όμως η Γεωργία είπε ότι χωρίς μαρτυρία δεν μπορεί να ανοίξει υποθέσεις ξανά. Δικός της πατέρας είναι, άστα να τα βρούνε μόνοι τους. Τα ωραία, άμα είναι ο καιρός. Αρέσκει μου έτσι να ξαπλώνω πάνω στο γρασίδι. Φορτίζονται οι μπαταρίες μου και πάει η μέρα μου καλά. Στάσε, να μου να κάνω με μπαμπά μου. Άντε πάλι, άντε πάλι. Κόρη, είπα σου, πιάσε ένα σιπέτο και πήγαινε παίξε τον όπως την τσίκλα. Σοβαρά. Κι εγώ σοβαρά σου μιλώ. Αν δυσκολεύκεσαι να έβρεις, έχω τρεις εσώ. Να σου φέρω τον ένα και μάλιστα οπλισμένο. Εγώ έχω ένα αυτό πτυμάστερ που αδεχτεί να μιλήσει, ξανανοίγει η υπόθεση της μάμας μου. Κοριγιοργούλα. Ζιζί. Κοριγιοργούλα, τι θα σου κάνει κοριό αυτό πτυς μάρτυρας? Και μόνον η διαθήκη της μάμας σου καθίσκει στο μέσα. Δίχως άλλο στοιχείο. Για κατάχρηση. Και ποια είναι την εταιρεία? Στάσα, αν και την εταιρεία που θέλω, δικαίωση για τη μάμα μου που ζητώ. Και έχει μια λύτερη δικαίωση που το να κάτσεις το ζόλο τον κύριο σου μες στη φυλακή, α? Και ύστερα το ένα θα φέρει το άλλο. Να μπω. Σκέφτεσαι το. Πες μου ότι κάνεις δεύτερες σκέψεις τώρα. Δεν ξέρω, Μπυρίδη. Απλά δουν τους κοπρίτες εν πρέπει να τους φοβούμαστε. Και όσο αφήνουμε μια ζωή να κάνουν τζιόν που θέλουν. Με τους κοπρίτες δηλαδή θα τους σταματήσεις εσύ? Σκέφτομαι τον, ναι. Γιατί να μην μπορείς να μ' ακούσεις ποτέ στη ζωή σου? Γιατί με ξέρω, ζεφάλος όπως τη γιαγιά μου. Ναι, αλλά η γιαγιά σου επόκατσεν. Πήγε στο χωριό της, ηρέμησε, όλα όμορφα και όλα ωραία. Γιατί δεν μπορείς να κάνεις και εσύ το ίδιο? Να πας στο χωρκό ρε να ζήσω. Όχι ρε, να αποκάτσεις. Και ειδικά τώρα που ξεφορτωθήκαμε το Γεωργίου. Λίγη ηρεμία δηλαδή δεν μπορούμε να ζήσουμε κι εμείς? Φου. Και σου λέω και το άλλο. Κάνεις αυτό που σου λέει η Γεωργία. Πας δίνεις κατάθεση. Αν κουκουλωθεί πάλι η υπόθεση, ποιος σου εγγυάται ο Αθανασίου ότι δεν θα σε ξανακυνηγήσει? Τι είναι κατάθεση εναντίον του? Να πω απλά τσινά που είδα. Τίποτα δεν είδες, χώνεψέ το. Αφού είδα. Δεν είδες τίποτα. Τέλος. Και τι ακριβώς είδαν τούτος ο αυτόπτης μάρτυρας που λαλείς? Εσύ τίποτε κόκκαλον τζινόν που είδε ενώ ξέλογε του αέρα? Είδαν μπροστά την ώρα του ατυχήματος. Του δυστυχήματος. Ατυχήματος, Στάση. Η μάμα μου ήταν ζωντανή ακόμα. Μέχρι που βρεθήκαν και τα πιο χτινά για να ολοκληρώσουν το έργο τους. Ωραία, και τι σου είπεν τούτος? Μόλις ήσουν επιστρέψει από τις σπουδές σου στην Ελλάδα. Άνεργος ακόμα. Κοινός αθιασερός. Άρεσκε του να παίρνει τη φωτογραφική του μηχανή και να γυρίζει την Κύπρο να φωτογραφίζει τοπία. Τη συγκεκριμένη μέρα ήταν το αυτοκίνητο της μάμας μου να φγαίνει από την πορεία του και να καταλήγει σε ένα χαντάκι. Εκοντοστάθηκε
Είδε ότι ήταν ζωντανή ακόμη και αμέ που ήταν έτοιμος να πάει κοντά της να τη βοηθήσει. Και είναι τη στιγμή είδε να εμφανίζονται από το πουθενά δύο άντρες με μαύρες κουκούλες και γάντια και να πλησιάζουν το αυτοκίνητο της. Με τραβήσαν τη μάμα μου έξω από το αυτοκίνητο και αρπάξαν τη μου το λαιμό. Ο ίδιος είναι από καμέ. Άρχισε να τους φωτογραφίζει. Η φωτογραφία που μου έδειξες. Ναι, αλλά είδαν τον που μακριά. Και ο ένας άρχισε να τον τρέχει και πάνω στον πανικό του η φωτογραφική του μηχανή εκατέληξε χαμέ. Και ύστερα δηλαδή έπιασε την... τούτο σουπελός που λαλείς. Ο Γαβρίλης. Αλλά επειδή η κατάθεση του Γαβρίλη δεν μετρά, πρέπει να καταθέσει οπωσδήποτε ο Κυριάκος. Εν Κυριάκο μου το λαλού. Ναι. Ωραία. Δώσ' μου τη διεύθυνσή του και τα νούμερα του αυτοκινήτου του. Αφού σου κρώνεται σένα, θα μου κρωστεί εμένα. Θα πάω τον Εύρο. Στάσε εδώ, τα πράγματα δεν γίνονται με το ζόρι. Μα τι είναι να τον ιζωρίσω. Το δυο πατσαρκές θα του δώκω και μια κλωτσιά. Ο ξαναπάρω και το ρόπαλο, λαλείς. Just in case. Είσαι κουλά. Α, τη Λενάδα μου εσύ είσαι. Άκουσα ότι πήρες χειραστικά σήμερα στη δουλειά. Κόρη, φύλαξε μου και εμένα ένα. Κουλά, ξαναρωτώ. Πού είσαι? Κόρη, άφηκα στο σημείωμα πάνω στο γραφείο μου. Μα το είδες? Είδα το. Γι' αυτό σε ρωτώ, κουλά. Γίνεται να έρχεσαι δουλειά να χτυπάς την κάρτα σου και να φεύγεις? Αφού έτσι κάνω πάντα. Έτσι έκαμνες παλιά, κουλά. Που τα σήμερα για να πάει, τούτο θα αλλάξει. Δεν είναι σωστό το τον κάνεις. Είναι σαν να σου περιπέσεις στην υπηρεσία. Έχεις δίκιο, κόρη φιλενάδα. Thank you που μου το λαλείς. Καταλαβαίνεις γιατί το λαλώ, ναι. Of course, κόρη φιλενάδα. Προσπαθείς να με προστατεύσεις. Άκου, αύριο μπορεί να φύγω πάλι, θα σου δώσω την κάρτα μου για να τη χτυπήσεις εσύ. Έτσι, θα χρειαστεί να έρθω καθόλου και θα φαίνεται ότι είμαι τζαμέ και τον εύκολη μέρα. Αχ, τέλεια ιδέα, κόρη φιλενάδα. Thank you που με σκέφτεσαι, κόρη. Ή στραβώσαν ο γυαλός ή εγώ αρμενίζω λάθος. Μήνυμα. Ποιον αρμενί? Πού είσαι ρε αγάπη μου? Ακόμα είναι αυτά και ξεκινήσαν τα προβλήματα. Νομίζω κάποιοι παρεξηγήσαν τον ρόλο τους τα μέσα. Προβλήματα. Παναγιά μου, ξεκινήσαν που τα τώρα. Η κούλα έσπασε μου τα νεύρα μου. Απορώ για ποιο λόγο επέμενε τόσο πολλά να την κάνω βοηθό μου. Για να δουλεύουμε μαζί ή για να ξεπορτίζει όποτε θέλει. Πείτε να τη σκόψει τον αέρα. Να φαξίσει το πόντι χαμέ. Το αριστερό κόρη, γιατί το δεξί είναι σπασμένο. Σωστό, ναι. Περιμένω πώς και πώς να έρθει η ώρα να σχολάσω. Ελίσσα μου, τα νεύρα μου ούλιδα μέσα. Δεν ήξερα πώς να τους χειριστώ. Ήθελε να γίνει λοχίας. Τα πράγματα τώρα. Ένα λεπτό. Εσείς πού ξέρετε τι μου γράφει? Και ξέρουμε, υπολογίζουμε. Είμαστε γενέτες της εκκλησιάς. Ξέρεις τι δεν μπορώ να καταλάβω, ρε φίλε. Εσύ τότε, πριν 10 χρόνια, δεν ήξερες ότι εκείνη η γυναίκα ήταν η γυναίκα του Αθανασίου? Εγώ έτσι. Και δεν αναρωτήθηκες ποτέ να μάθεις ποια ήταν εκείνη η γυναίκα? Δηλαδή είδες μπροστά σου να γίνεται ένας φόνος και δεν είχες καν την απορία να ψάξεις? Ρε Πάστορ, ήμουν 20 χρόνων τότε, φοήθηκα. Καλά, δεν έψαξες δηλαδή καθόλου? Δεν άνοιξες ούτε μια εφημερίδα να δεις τι γίνεται? Η εφημερίδα έγραφε γυναίκα επιχειρηματία σκοτώθηκε σε τροχαίο. Ένα θυμό μου ούτε το όνομά της. Άρα ο Μπλάκης δεν έμαθε ποτέ για σένα? Αν έμαθε είναι θα μου ζωντανός. Ναι, αλλά λογικά οι άντρες του θα του είπανε ότι υπήρχε αυτό από τις μάρτυρες για να είναι καλυμμένη. Δεν είναι? Μπορεί. Και μπορεί να με ψάξαν και με ήφρα. Και γι' αυτό δεν μάθανε ποτέ για σένα. Μπορεί. Άρα τόσα χρόνια είσαι καλυμμένος, ρε φίλε. Τώρα από πού και ως πού θέλεις να πας να χώσεις το κεφάλι σου μέσα στο στόμα του λύκου? Κανένα ρε, με μουρμουρώς. Όχι, θα μουρμουρώ, ρε φίλε. Θα μουρμουρώ για να καταλάβεις ότι μερικές φορές η σιωπή είναι χρυσός. Κλείσε ραντεβού με τον αρχηγό της αστυνομίας ξανά. Και τούτη τη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί. Στάσα, με βιάζεσαι, είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Γιατί? Ένα τηλεφώνημα θα κάνεις. Όξα, τσιγκουνεύκεσαι μια κλίση. Σας αξίζει να μου έχω μόνο στα χέρια μου? Υποψίες και αποδείξεις. Έχεις μια φωτογραφία που δείχνει δυο μαντράχαλους να πνίουν τη μάνα σου.
Και έχεις και μια παραποίηση της διαθήκης που τον τζίρις σου. Και μόνον και μόνον τούτον ένα αποδεικτικό στοιχείο να τον κλείσεις μέσα. Θέλεις κι άλλα? Θέλω κάτι πιο μεμπτό. Όπως? Όπως τον παπά μου να τα παραδέχεται τούτα ούλα. Τούτον δεν θα γίνει ποτέ. Άκου που σου λαλώ. Γι' αυτό σου λέω, κλείς το μέσα για παραποίηση της διαθήκης και ύστερα το ένα θα φέρει το άλλο. Κοριόρβουλα. Ζιζί! Ακούεις ένα που σου λαλώ? Ακούω. Και τότε γιατί να απαντάς? Διαφωνείς με το σχέδιο της Στάσας? Στάσα είναι παπάς μου. Θεέ μου, ότι το συμπονάς, Θεέ μας. Κορί, κάμε την καρκιά σου πέτρα και κλείστο μες στη φυλακή μόνον τα κάντζελα του παντού του. Στάσα, ξέρεις πώς νιώθω? Ότι ενόρφανέψω για δεύτερη φορά. Φίλε, αν καταθέσουν τον τζιθκιό, εγώ, όπου και ως που, να καταθέσω εγώ για ζήνα που είδα και εσύ για ζήνα που έζησες. Στο Βόλο, μικρός. Ωραία, για τη συμφωνία που κάνεις μαζί τώρα. Πού σου δώκε λεφτά για την εγχείρηση της αρφής σου, για το ταξίδι που προγραμμάτιζε να πάει με το πλοίο του και κανόνισε να σε σκοτώσει, για ούλα. Α, ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ναι, βέβαια, εφόσον δεν κατάφερε να το κάνει παλιότερα, να του δώσουμε μια ευκαιρία να το κάνει τώρα. Ε? That's a brilliant idea, Κυριάκο. Μπιλί. Όχι, ούτε μπιλί, ούτε ξεμπιλί. Ξέχασε με εμένα. Ρε, είναι ευκαιρία τώρα να του πιάσουμε το πόδι του. Δεν θέλω να του πιάσω ούτε το πόδι του, ούτε το αυτί του, ούτε το χέρι του. Εμένα να μην υπολογίζεις αυτά. Μπιλί. Όχι, να μην υπολογίζεις καθόλου. Εντάξει, αν θες να φας το κεφάλι σου, να το φας, αλλά να το φας μόνο σου. Εντάξει, και όλα αυτά γιατί? Για τη μάνα της Γεωργίας. Αν ήταν η δική σου η μάνα. Ναι. Αν σκοτώνε τον η δική σου η μάνα, είναι που θέλεις να κάνουν οι άλλοι. Να μιλήσουν, να σιωπήσουν. Ξέρεις πόσες φορές σκέφτηκα να πω κατευθείαν στην αστυνομία? Επίσης είδα τον παπά μου όνειρο, ότι ήταν μέσα στη φυλακή και ζήτα μου συγγνώμη. Επειδή ήταν όνειρο, γι' αυτό σου ζητούσε συγγνώμη, γιατί στην πραγματικότητα ποτέ θα το κάνει. Ωραία, ας υποθέσουμε ότι ήταν τζίνος. Αν ήταν τζίνος. Να μεν ακούω αν. Τζίνος ένι. Ωραία. Αν ήταν τζίνος. Λαλείς να τε μετάνιωσε? Όχι. Ούτε λίγο? Όχι. Καλά, γιατί είσαι τόσο σίγουρη? Γιατί αν το μετάνιωνεν ήταν να παραδειγματιστεί που τον Ιούδαν. Εγώ δεν τον είδα κρεμασμένο. Κι όχι μόνο, συνεχίζει να κάνει το σπουδαίο. Πονώ ρε Στάσα. Ξέρω το ότι πόνος. Πολλοί ανθρώποι πονούμε. Είμαι στη φύση των ανθρώπων ο πόνος. Αμα υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων. Στη μια κατηγορία οι ανθρώποι τραβούν χειρόφρενον και σταματούν. Στην άλλη κατηγορία βάλουν δύναμη και συνεχίζουν. Αποφάσισε σε ποια κατηγορία θέλεις να ανήκεις. Πόσο χρόνο είναι? Κλεί 10 τον άλλο μήνα. Μοναχο κορί. Και μοναχο παιδί. Πάντα εγώ της ανάπτω τα κεράκια μας στην τούρτα. Και φέτος? Να την πιάσεις τηλέφωνο και να της ευχηθείς. Και πού να της πω σήμερα? Πέτεις ότι είσαι κάπου μακριά, ότι λείπεις σε ταξίδι. Είναι τέλος τα καταφέρνουμε όλοι, ρε. Ασκίζουμε μια ζωή να με τους λείψει τίποτε. Και τελικά λείπουμε τους εμείς. Ναι. Κορή, εγώ είμαι. Πέ μου γλύωρα, δουλεύκω. Πέ μου να μου ξέρεις για το μωρό του Γεωργίου. Το ποιο? Για την κόρη του Γεωργίου, εγνώρισες την, είπες μου. Ναι, πριν και ένα μήνα, γιατί ρωτάς? Πού, θυμάσαι? Σε έναν μπάρκο. Σε ποιον μπάρκο, θέλω λεπτομέρειες. Στον Άγιο Δωμέτιο, πάει συχνά, ζωμή, είπε μου.
Κόρη, θυμάσαι πως ένι περιέγραψε μου τι. Γιατί? Περιέγραψε μου την κόρη και με ρωτάς. Αμάν! Η Πόπη, πάρε τα ταούλα και έλα να με πιάσεις. Τι εννοεί ο ποιητής, τώρα? Ναι, κόρη, τώρα, καρτερός έξω. Να καρτερείς πολύ νωρά, κόρη Πόπη. Εγώ έχω να πάρω τα ψουμνίσματα πάνω. Τα ψουμνίσματα μπορούν να περιμένουν. Εγώ όχι. Τέλειωνο. Κύριε Λέησο, εκαλωδίωσε με και ακούει να μπουλαλώ. Άντε, κοπέλες, να πάτε στο καλό και ευχαριστούμε σας πολλά. Να πάτε στο καλό. Άντε. Και την αμματόπετρα, μην την ξεχάσεις. Και τον τιμίο σταυρό. Και να έρθουμε κι αύριο να σου φέρουμε και λαδάκι. Και αγιασμό. Και φύλλα της ελιάς ευλοημένα. Θέλει να σε φέρουμε και μακαρόνια του φούρνου. Όχι, ευχαριστούμε. Να πάτε στο καλό, λαλό σας. Να πάτε στο καλό, να είστε έξω. Και πέτεις ξανά, συγχαρητήρια. Να της πω, να της πω. Congratulations. Και ποτζίνο να της πω. Congratulations. Και ποτζίνο λαλούμε να της πω, Παναγία μου. Έχω πελά να την κελέ μου, ρε κουμπάρε. Καλά σαν τέχει του τη μάνα μου. Με μάνα μου. Εσύ φέρει να έχεις συντάξει στους γειτόνες. Ενού λέμε ραθιά σε ρί. Ναι, μου θέλουν πάλι ραθιά σε ρες. Ναι. Κεραστικό. Α, τώρα στο κορίφι είναι συγχαρητήρια. Να μου συγχωνούμαστε μου γαλιά. Ναι, που τα σταθήκια σέρες της γειτονιάς. Τράβα μέσα. Δάφνη, πού είναι ο Παρασκευάς? Λείπει κόρη. Είδα τον το πρωί. Ήρθε, έβαλε την κάρτα το τσέφιε. Και εκείνος. Ναι, γιατί, πειράζει. Τι είναι το? Βάρτο πας στην πινακίδα. Γιατί, φάσε να το βάλεις εσύ, φάσε τις καρφίτσες. Θέλω να το σκευάσουν όλοι. Τι γραφεί? Ότι όποιος θέλει να φεύγει από την υπηρεσία ή θα ζητά άδεια ή θα γράφει άδεια και να μην έρχεται καθόλου. Και γιατί τούτη ούλη μεγάλη αλλαγή? Γιατί πρέπει να σταματήσει επιτέλους το πράγμα με τις κάρτες. Έτσι το Παναϊρήν της γειτονιάς σας δαμε. Έχεις χάσει κόρη. Και με με ξαναπεις κόρη. Λάλε με Γαλάτια. Λάλε με Σαβίδου. Με με λαλείς τίποτε. Έθελω να ξανακούσω το κόρη. Πινακίδαν τώρα. Ω, μπαϊ καλά, κοπέλα. Πώς πάει το καινούργιο μου ποστό της Γαλατιάς, κάτσε της καλά. Όπως το αγκάθι. Από ποιον αγκάθι? Του Παπουτσόσι. Περιμένω να έρθει σπίτι να μιλήσουν. Έκαψαν τα προβλήματα. Οπότε κατάλαβα αν δεν σβαλευτεί κανένας. Γιατί έχω φαναλωλή. Όχι ρε, γιατί νομίζουν ότι είναι η Γαλάτια η παλιά. Τι είναι που ξέραν παλιά. Γαλάκι μου δηλαδή, τι θέλει, δεν κατάλαβα την προσκυνούση. Ρε, πλέον είναι ανώτεροι τους. Είναι υπεύθυνοι για όλα έτσι μέσα τσι. Μα χαρίζει εμένα ο ανώτερος μου να ήταν ο κολλητός μου και να σου πω πως θα λωνίζα μέσα στην υπηρεσία. Και εσύ τον ίδιο νούνεσαι μαζί τους. Γι' αυτό πως θέλουν χαρίνει οι κρατικές υπηρεσίες. Γιατί είναι πάντα ο γνωστός του γνωστού και ο φίλος του φίλου. Είναι σου καλύτερο πράγμα. Όχι. Πού να πάμε? Ξεκινά και να σου πω. Και μου, να καθυστερήσουμε πολλά. Πόπι, έχω ψουμνίσματα ακόμα μέσα στο αυτοκίνητο. Τουλάχιστον να φαρκίσουμε, πέμπτω να το ξέρω. Είσαι πράγματα του θαλά μου. Ναι. Επέταξε τα κόρη που τα τώρα είναι να χαλάσω. Από ανάγια μου, να μου το πληρώσεις. Με την Πόπι που μιλάς, κόρη. Οκ. Να τα αγοράσω ξανά εγώ. Ένα μου σου πάση. Εζήτησες τους άδεια να τηλεφωνήσω? Ναι, αλλά είναι δεχτήκα. Είπες τους με την κόρη μου που θέλω να μιλήσω? Ναι, αλλά είπα μου να περιμένεις. Πότε ρε, που να γίνει 18? Μπορώ να παρακούσω, το λες κύριε Γεωργίου, sorry. Sorry στα μούτρα τους! Τούτο να τους πεις. Είπα μου ότι να έρθει κάποιος δικός μας που το ταΐ για να σε δει. Άλλη ανακρίση? Δεν ήξερω. Δεν μιλώ σε κανέναν. Αν δεν μιλήσω με την κόρη μου πρώτα, τούτο να τους πεις. Μακριά μαλλιά, καστανή, συμπαθητική, γλυκιά, περίπου 10 χρονών.
Να παγάγουμε, μωρό. Όχι, κορή, απλώς να το δούμε. Έλα στο μευτήριο μετά από 6 μήνες να δεις το δικό μου. Ένα την κόρη σου που θέλω να δω, κορή. Την κόρη κάποιου άλλου. Κορή, ποιος σου είπε το να κάνω, κορή. Πού το ξέρεις, είπες σου τίποτα ο Κυριακός. Είναι ανάγκη μου να μου το πει, κορή. Φαίνεται. Εγκόρη, αν ήταν γιος, ήταν να μορφήσεις. Ίσα-ίσα. Αφού λέει λαλούμε ότι τώρα τελευταία είμαι μια κούκλα. Τα ίδια χάλια έχεις, κορή. Α, πάρα φτύλω. Κορή. Κι είναι η μητσά για μένα, κι είναι που κάνει παρέα με το γιο της Καγκάρας. Της Γαλατίας. Ναι. Α, ναι. Τη λαλού. Κι είναι, ναι. Μαρίνα. Μαρίνα! Μαργαρίτα. Μαργαρίτα! Αυγούστα. Αυγούστα! Νικόλ. Νικόλ, αποφάσισε, κόρη. Ρεβέκα! Α, ναι, Ρεβέκα! Ήρθε. Είδα μου τι θέλεις. Ωπα, ρε. Με μου πεις εσένα που εστήλα. Εγώ τηλεφωνήσα και ζήτησα άδεια να σε ξαναδώ. Ήρθε και εσύ να με ευχαριστήσεις. Φύλαξε ως άλλος σου, δεν χρειάζεται. Για μένα που το κάμα κανέναν άλλο. Κάμα με λοχεία. Ούτε εγώ το περίμενα. Ήταν αποφάσιση του αρχηγού. Πολλές αποφάσεις ο αρχηγός. Πρέπει να σου αλλάξει γραφείο. Άλλαξε μου. Μεταφερθήκα στο δικό σου. Τα πράγμα. Γυρεύκουμε τούτην την κορούδα με τούτην την περιγραφή, ξέρεις τι. Πάνω κάτω έτσι ενούλες. Και το ύψος της εντός... Περίπου σαν εσένα. Ανάμα. Αγγελική Γεωργίου. Σιώπα. Σοβαρό μιλάς. Σιώπα, κορή. Μα γι' αυτό μου με φέρες να με. Κορή. Λοιπόν, Φρυδερίκη. Είπε μου η Γαλάτια ότι μια ημέρα τσακωθήκετε εδώ μες στο πάρκο. Μα γίνει την όξινη που θέλεις, δεν τζαμε. Απαναία μου. Εν και φαντάζομαι να θέλεις να δυσκοντέψουμε θέμας. Λοιπόν, Λοξάνδρα μου, πέ μου. Γιατί κάθεται έτσι μόνη της Τζόνη. Έτσι κάμε τις τελευταίες μέρες, δεν της μιλά κανένας. Γιατί, ένεσαι φίλους. Έχει, απλώς είναι δικό μου παρέα. Α, γιατί. Εν τους αφήνουν οι γονείς τους. Λαλούς είναι ότι ο παπάς της ένας κακός άνθρωπος που κάνει κακά πράγματα. Αλήθεια, κυρία Πόπη. Ξέρεις ποιος είναι μπονή. Ξέρει, καλόνι, ξέρει. Σιώπα, κορί. Θέλετε να παράσεις φωναξό. Όχι, η Ασπασία μου. Να πάμε εμείς να την έβρουμε. Ρεβέκα! Καλά, κόρη μου κι εσύ. Ρεβέκα και Ρεβέκα. Χαρά στο όνομα που σου εδώ καν. Ρεβέκα. Να ήταν Ελισάβετ, να πω οκ. Κόρη, follow me. Οπί, να μου σκοπεύκεις να πάεις να πεις στο μωρού. Follow me, κόρη. Πάντως πρώτη φορά πιάνει κάποιος προαγωγή που τη μια μέρα στην άλλη. Ήταν και για μένα ξαφνικό, μεν νομίζεις. Ήταν η συμφωνία που κάμεσαι τον αρχηγό. Να του τα πεις ούλα και να γίνεις λογίας. Καμία σχέση. Άλλα λαλούν τα νησάνια πας στα μανίτια σου. Εγώ δεν συμφώνησα τίποτα μαζί του. Μόνος του το αποφάσισε. Και τώρα μπήκες στο γραφείο μου. Φαντάζομαι για μέτρη πάρτι. Ποδεχτήκα σε ούλη, καμία σχέση. Μάλλον το αντίθετο θα έλεγα. Δεν μπορώ να τους κοντρολάρω. Έναν εξέλεκτη. Καμνούν ό,τι θέλουν. Νιώθω ότι δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Τώρα καταλαβαίνω γιατί ήσουν τόσο αυστηρός και κάθετος σε κάποιες αποφάσεις. Δεν αφήνες κανένα να σου πιάσει τον αέρα. Το να κουμαντάρεις κόσμο είναι εύκολη υποθέση. Πρέπει να τους τρίζεις τα δόντια για να είναι η δουλειά σου. Κάποτε πιστεύω ότι έκαναν στο για επίδειξη εξουσίας. Και τώρα να που πιστεύεις. Ίσως να ήταν θέμα να μείνας. Είδες, τελικά έπρεπε να φτάσω στην απέναντι πλευρά για να καταλάβω πώς γίνεται και τι γίνεται. Όχι, με φεύγεις. Ίσα, ήρθαμε να σου κάνουμε παρέα. Ναι,
Βαρκούμαστε πάνω σε σούζε συνέχεια και δεν σου λύθρε. Και είπαμε να έρθουμε να κάτσουμε εδώ με Έλιο μαζί σου. Λοιπόν, εγώ είμαι η Πόπη και από εδώ είναι η Κατερίνα. Εσένα πώς σε λένε? Αγγελική. Α, Παναγία μου, Αγγελική, μα τι ωραίο όνομα. Είναι πολύ ωραίο. Πολλά. Και είπε μου, Αγγελική μου, γιατί κάθεσαι εδώ με? Ενέχεις φίλους. Μα τόσο ωραία κοπέλα και δεν έχεις φίλους. Δεν μου μιλούσαν πια και εγώ ήθελα να τους κάνω παρέα. Γιατί? Θέλω μου συνέχεια πράγματα καθώ για τον παπά μου. Και ποιος είναι ο παπάς σου? Πες μου να σου πω εγώ. Όπι, τι κάνεις? Σιώπα. Λείπει ο παπάς μου, ταξίδι. Περίμε. Ήρθες έτσι, έτσι. Κάρι! Μα είσαι η κόρη του Αντώνη του Γεωργίου του γνωστού. Πόπι. Α, που δουλεύει και στην αστυνομία. Πόπι. Ναι, ξέρετε τον. Βέβαια και το ξέρω, μάνα μου ακατάχνοτα. Ξέρω τον που πρώτο σέρι. Έντοχο, Αντώνη. Ενόμιζα ότι το να κουμαντάρω ενώ πως τον εξουσία στη δουλειά ήταν όπως το να κουμαντάρω τα πράγματα στο σπίτι. Σπίτι έχω μόνο δυο. Δαμέ, έχω 25. Αν η πολυκοσμία πως εμπλοκάρει. Εν μπορώ να γίνω αυστηρή όπως ήσουν εσύ. Ούτε να φωνάζω, ούτε να μειώνω συναδέλφους. Εν το έχω. Τελικά, είναι πιο εύκολο να τραβάς σκουπί παρά να κρατάς το τιμόνι. Να ζητήσω από τον αρχηγό να με αφήσει στο ποστό που είμαι. Και πώς νιώθεις? Και ό,τι μπορώ, εν κάτι που φαίνεται. Εν πράγμα που εν το καταφέρνω. Γιατί μου τα βλέπεις τώρα εμένα? Ίσως είναι η πρώτη φορά που σε καταλαβαίνω πραγματικά. Οι φωνές σου, οι παορκές σου, το ψυχολογικό σου ύφος, το ψαρωτικό σου βλέμμα. Τώρα καταλαβαίνω γιατί τα έκανες στο ταούλα. Ενάρχομαι να σε βλέπω, ώσπου να σε μεταφέρουν αλλού και ό,τι θέλεις, να στο φέρνω εγώ. Πειθαρχία. Ορίστε. Για να πετύχεις Γαλάτια, θέλεις πειθαρχία. Εν το έχω, Αντώνη. Έχεις το, απλά δεν το κατάλαβες ακόμα. Εν είμαι εσύ. Εγώ είχα τον τρόπο μου. Έχεις εσύ ο δικός σου. Πώς, με τις φωνές? Οι φωνές για τους ηλίθιους σαν εμένα. Εσύ έχεις μυαλό. Χρησιμοποιά το. Τον παπά σου, ξέρω τον που παλιά. Μα τι καλό πλάσμα, τι καλό ψυχός. Είναι κορί. Αφού να φανταστείς μια φορά, ήταν να μας πατήσει ένα λεωφορείο. Μα πότε? Παλιά, κορί. Και ο παπάς σου επιτάχθηκε μπροστά όπως το Σούπερμαν και γλίτωσε μας. Θυμάσαι, κορί? Όχι. Έχω αρτήριο σκλήρωση. Και μια φορά ήρθαν κάποιοι και ήταν έτοιμοι να μας κάνουν κακό. Και ήρθαν ο παπάς σου σαν τον Μπάτμαν και γλίτωσε μας. Θυμάσαι, κορί? Μόλις έπαθα το Αλσχάιμερ. Ο παπάς σου ήταν ο πιο καλός άνθρωπος του κόσμου. Και της Κύπρου ολόκληρης, για να ακριβολογούμε. Ναι. Γιατί είπαν ότι έκαμε κακά πράγματα? Εντάξει, okay, μπορεί να κάνουμε και κακά πράγματα. Όλοι μας κάνουμε κακά πράγματα. Και εγώ κάνω και τούτοι κάνουν και όλοι μας. Αλλά όμως ο παπάς σου έκαμε ένα πολλά μεγάλο και αξιοθαύμαστο καλό. Το καλύτερο πράγμα που έκαμε. Γι' αυτό πρέπει να είσαι περήφανη για τον παπά σου. Και δεν πρέπει να ακούεις την ταμπούλα λουνιάλη, αλλά να ακούεις τι λέει η καρδούλα σου. Και τι λέει η καρδούλα σου? Ότι είναι ο καλύτερος παπάς του κόσμου. Είδες, υπογράφω σου το εγώ. Κι όποιος σου πει ότι ο παπάς σου δεν είναι καλός, είναι επειδή δεν το ξέρει. Εσύ όμως ξέρεις το. Ποιο πρέπει να πιστέψεις, εσένα ή εκείνους? Εμένα. Είδες, έλα να σ' αγκαλιάσω. Τώρα μάλιστα μπορώ να πω με τα βεβαιότητας ότι ναι, εκάμαμε τα ούλα. Άτε, είναι ώρα μας να πάμε. Πήγαινε εσύ, εγώ να μείνω άλλο λίγο. Κόρη Γιώργουλα, μια απόφαση είναι. Πάρ' την και κανή. Στο καλό, Στάσα. Και μεν ελπίζει σε κανέναν, Κυριάκο. Σε τούν τη ζωή, ο καθένας το μάριν του θεωρεί.
πιο εύκολα βρίσκεις εχθρούς παρά κανείς συμμάχους. Άρα, Στάσα, μπορεί να έχεις και δίκιο. Παρακαλώ. Γεωργία, ο Κυριάκος είμαι. Πέ μου που σε πότε. Να καταθέσουμε. Και εγώ και ο Βασίλης. Ήρθαν η ώρα. Βοήθησες μας εσύ. Τώρα να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Ευχαριστώ. Ωραία. Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση.